Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ανοίξει η κάμερα για να δείτε το σημερινό μας κούχι. Εδώ είμαι, Αγιακό. Το Αγιακό, σημερινό έλα μας καλεσμένος είναι ένα πανέμορφο. Ναι, μπράβο. Μη θα πούνε ότι φέραμε μαϊμού Ακίτα. Ναι. Ένα πανέμορφο Ακίτα. Έλα. Να καλησπερίσω την Πάμελα Μαρίνου. Γεια σα, κηδεμόνα τη Αγιακό, με την οποία κατεβαίνετε και σε εκθέσεις ναι. Μορφολογίας, από ό,τι μου είπες. Είπαμε σήμερα να παρουσιάσουμε και το Ιαπωνέζικο Ακίτα, γιατί πριν κάμποσο καιρό είχαμε παρουσιάσει το Αμερικανικό Ακίτα. Είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά στο Ιαπωνέζικο. Σήμερα έχουμε λοιπόν την Πάμελα και την Αγιακό για να μας μιλήσουν για αυτή την υπέροχη φυλή. Νομίζω ότι αποφάσισε να κάτσει, όχι. Εντάξει. Θα σταθεί. Ας αποφασίσει να κάτσει όπου θέλει. Ναι. Καταρχήν αυτό το τιγρέ είναι συνηθισμένο στα. Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό όταν. Υποθέτω. Ναι. Όταν μιλάμε για το Ακίτα, για το Χάτσικο. Για το Χάτσικο, ναι. Το οποίο είναι έτσι από τα πιο παραδοσιακά χρώματα, που είναι το πορτοκαλί έτσι κόκκινο όπως το λέμε εμείς, με λευκό από κάτω. Υπάρχει αυτό, υπάρχει το λευκό, το ολόλευκό, που ουσιαστικά έτσι λέμε ότι ξεκίνησε η ράτσα, υπήρχαν περισσότερα λευκά. Έτσι ήταν και το κανονικό χάτσικο. Έτσι, ο χάτσικο, αυτός που ουσιαστικά ξέρουμε την. Α, μάλιστα. Εντάξει. Θοδωρή πάρτι, είναι στην Αφήνω, γιατί από ό,τι βλέπω έδειξε προτίμηση το κορίτσι. Να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Αλλά το σκυλί αυτό με βλέπει πρώτη φορά. Βασικά, εντάξει, περισσότερο ότι. Νομίζω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να. Φαίνεται πονηρό αυτό. Νομίζω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να καταρρύψουμε το μύθο ότι είναι άγριο σκυλί. Ναι. Ναι. Θα σε ρωτούσω και γι' αυτό. Ναι. Γιατί, εντάξει, Τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πάντως, η Αγιακό είναι το λεγόμενο μπρίντλ ή τιγρέ. Mm. Είναι πιο σπάνιος ο χρωματισμός της. Βλέπουμε και φωτογραφίες σας εδώ. Ναι. Ναι, εδώ είναι πολύ. Εδώ είναι επίσης. Τις έκλεψα από το λογαριασμό σου, να ξέρεις. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές που μου έστειλες. Προσπάθησα να είμαι προσεκτικός, να μην βγάλω καμία. Ναι. Είναι πολύ όμορφες φωτογραφίες. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι το κορίτσι. Έλα, εδώ είναι κουτάβι ακόμα. Ναι. Εδώ είναι 6 μηνών. Είναι. Σαν η αλήθεια είναι ότι. Έτσι. Ναι. Αγιακό είναι λίγο εδώ. Τα Ακίτα γενικά είναι από τα ζώα. Εδώ είμαστε στην έκθεση που είχε βγει κιόλας πρωταθλήτρια νέων το 2015. Πόσο είναι τώρα, είπαμε. Τώρα είναι 2,5 χρονών. Mm. 2,5 χρονών. Τώρα έχει γίνει κυρία. Και όπως βλέπεις, είναι από τα σκυλιά που δεν μένει ποτέ μόνη της. Το λέω. Εδώ είναι η μαμά της. Μαμά της. Η Τάγκρα. Του φίλου μου του Κωνσταντίνου του Ζορμπά. Η Αγιακό είναι κόρη της Τάγκρα. Και αυτός είναι ο μπαμπάς της που είναι νοζόμι. Mm. Επίσης πρωταθλητής το 2014 και μάλιστα έχει ανέβει και στο βάθρο. Είναι κυπελούχος δηλαδή ο νοζόμι. Δεν είναι απλός πρωταθλητής. Ένα εξαιρετικό, επίσης εξαιρετικό Ακίτα. Έχουμε τρέξει πολύ με το Ναζόμι. Εντάξει, είχε πάει εξαιρετικά, ήταν μια χρονιά που έτσι του την είχαμε αφιερώσει, μπορώ να πω. Και εδώ, εντάξει, εδώ είναι η Κιάρα μας, θα σας πω μετά για αυτή. Οκ. Okay. Γιατί. Θα μας ξαναδείξουμε μετά. Ναι, έχουμε και ένα τέτοιο κομμάτι που θα το πω έτσι στο τέλος. Mm. Η Αγιακό λοιπόν είναι τιγρέ. Είναι 2,5 χρονών και είναι ένα σκυλί. Που νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να το πάρει στο σπίτι του και να έχει άνθρωπο μέσα στο σπίτι του, είναι το ιδανικό ζώο. Εδώ στις σημειώσεις μου είχα κρατήσει κάτι που μου φάνηκε πολύ ωραίο. Λένε ότι οι Ιάπωνες περιγράφουν το Ακίτα ως θαραλέο σαν σαμουράι και τρυφερό σαν γατούλα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Η έκφραση αυτή, ναι. Λες να είναι. Δεν υπάρχει πιο. Είναι ότι πιο περιγραφικό μπορείς να πεις για το Ακίτα. Mm. Είναι εξαιρετικά θαραλέο και στο δείχνει σε στιγμές που δεν το περιμένεις, πιθανότατα. Θα πούμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ ιδιαίτερο και πολύ συγκεκριμένο. Το Ακίτα καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι σηκώνει τα αυτιά του. Mm. Και κάνει αυτό που λέμε, έχει εκρήξεις. Έχει κρίξεις, δεν τους αρέσουν τα πουλιά, νομίζουν και αυτά ότι μπορούν να πετάξουν. Τα πάνε όμως πολύ καλά με τους ανθρώπους, δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικά σκυλιά με άλλα σκυλιά.
Όμως, ο κάθε ακόμα ιδιοκτήτης... Ακόμα και αν τα κοινωνικοποιήσεις, αυτό ήθελα να πω. Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικό του τρόπο με το σκυλί του. Νομίζω ότι όλοι, λίγο πολύ, λέμε το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις. Δεν το λέω για να ταυτίσω ότι το σκυλί είναι ίδιο με παιδί, αλλά μην ξεχνάμε ότι το σκυλί θα σε έχει πάντα ανάγκη, ενώ το παιδί σου μεγαλώνοντας με τη σωστή ανατροφή δεν θα σε έχει ανάγκη. Και αυτό είναι και το ωραίο. Νομίζω όμως ότι, αν μη τι άλλο, το ακίτα είναι ένα ζώο που, ενώ είναι μεγάλο ζώο, δεν είναι ένα μικρό σκυλί, η Άγια Κοντλέμ είναι 30 κιλά και είναι θηλυκό. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν μέχρι 45-46 κιλά. Θεωρώ όμως ότι είναι τόσο ήσυχα και καλότροπα εντός του σπιτιού, που είναι πιο ήσυχα πιθανότατα από ένα πιο μικρό σκυλάκι που είναι όμως εξαιρετικά δραστήριο μέσα στο σπίτι. Ή γενικά δραστήριο, έτσι, και έξω μπορεί να είναι δραστήριο. Η Άγιακο θέλει βόλτα, ωραία, ούτε μικρή ούτε μεγάλη, είναι εξαιρετικά προσαρμοστική και όλα τα κοίτα είναι προσαρμοστικά αν με ρωτάς, και παίρνουν πολλά στοιχεία από τον ιδιοκτήτη. Εμείς που είμαστε λίγο έτσι τρυφερούλιδες, έτσι έχει βγει και αυτή. Καλώς. Ωστόσο, όντως θεωρώ ότι είναι ένα σκυλί που, παρότι έχει κοινωνικοποιηθεί από μικρή, δηλαδή αν δείτε και στο βίντεο, σας είχα στείλει ένα βίντεο που η Άγια ήταν μικρή. Και ήμασταν, ναι, σιγά σιγά θα το δούμε και αυτό, απλά το λέω, ήταν σε μια κατάσταση, νάτι. Εδώ πέρα λοιπόν παίζει με τους φίλους της. Και είναι σχεδόν ενός έτους η Άγιακο εδώ. Το λέω γιατί... Πόσο προλαβαίνει η κάμερα να την πιάσει. Ναι, έτσι. Αλλά το λέω γιατί είναι σκυλιά που το ένα είναι αρσενικό και το άλλο είναι θηλυκό. Που σημαίνει ότι δεν είναι όπως το μάθεις. Ωστόσο... Τώρα το κάνει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ωστόσο, κάποια στιγμή μπορεί να βγει η κυριαρχία, γιατί τα ακίτα είναι κυριαρχικά ζώα. Θέλουν να ηγούνται. Εδώ είμαστε σε μία έκθεση που είχαμε πάει, που είχε βγει κιόλας... Είναι η ίδια έκθεση, νομίζω, που έχουμε βγει πρωταθλήτριες νέων εδώ πέρα. Και έχουμε βγει εδώ πέρα, μας βγάζουν το καλύτερο του αντίθετου φύλου. Ήμασταν το καλύτερο θηλυκό. Το λέω γιατί τα ακίτα θέλουν έναν ειδικό χειρισμό, μεν, όχι τόσο δύσκολο όσο το μπορεί να παρουσιάζεται μερικές φορές κακώς, κατά την άποψή μου. Γιατί εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που είχα πάντοτε σκυλιά, τα αγαπούσα πάντα, αλλά λόγω του ότι μια οικογένεια μπορεί να μην θέλει να έχει σκύλο, το ότι θέλουν τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουν πάντα ένα σκυλάκι. Εγώ είχα άλλου είδους σκυλιά, δεν είχα ακίτα, αλλά μπορώ να πω ότι όταν την πήρα δεν το μετάνιωσα καθόλου. Ήταν ένα απίστευτο κουτάβι, είχε από μόνη της ένα χαρακτήρα, τον οποίο εγώ της τον ανέπτυξα ή τέλος πάντων προσπάθησα να της τον αναπτύξω, με τα θετικά του στοιχεία. Και σίγουρα αυτό που μπορώ να πω, για τι παράδειγμα... Τι σου είπαν όταν αποφάσισες να πάρεις? Λοιπόν, να πω το εξής, ότι... Πήρες από κάποιον? Να πω ότι ερχόμουν εδώ, παίζει με τον αδερφό της. Λοιπόν... εδώ είναι ο Άκιο. Ναι, βλέπουν τηλεόραση επίσης, έχω να πω, τα ακίτα, όσο και να μην το πιστεύετε. Γενικά είναι εξαιρετικά εύστροφα σκυλιά, παρότι αρχαίγονη ράτσα. Το είδα και στην αρχή, ναι. Προφανώς γι' αυτό όμως είναι και εύστροφα σκυλιά. Ναι. Επειδή διατηρούν κάτι από την... Ναι. Τη σπιρτάδα... Έχουν σπιρτάδα. Του παλιού... Βέβαια, είναι με τις ώρες τους. Τα πιάνει και μια βαργεμάρα, έτσι, ούκο λίγες φορές. Γι' αυτό κιόλας... Συνεπάγει η χαζομάρα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή που μπορεί να είναι εξαιρετικά δραστήρια, ξαφνικά κάνουν ένα... και πέφτουμε. Τέλος, τώρα δεν θέλω. Ναι. Όπως και το χάδι τους, το δίνουν όταν κάνουν νέες γνωριμίες, αλλά όταν σε γνωρίσουν, μετά εντάξει, άμα μπαίνεις μέσα, μπορεί να μην κουνηθούν. Γνωριστήκαμε τώρα. Γνωριστήκαμε, δεν χρειάζεται να κρατάμε τα προσχήματα. Έτσι, έτσι. Επίσης, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενώ συνήθως λένε είναι εκπαιδευμένα σκυλιά, ας πούμε, έχουν αυτό το ένστικτο του κυνηγού. Έχουν χρησιμοποιηθεί για κυνήγι μεγάλων θυραμάτων, αρκούδας, ελαφιού, για παράδειγμα. Το λέω γιατί συνήθως τα ακίτα δεν είναι από τα σκυλιά που γαυγίζουν.
Χωρίς να σημαίνει, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά το Ακίτα, αν γαυγίζει, κάποιος πραγματικός λόγος θα υπάρχει. Εντάξει, μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, έτσι, είναι το DNA τους πιο κοντά στο λύκο, είναι, μετά τα τσόου-τσόου είναι η ράτσα που το DNA τους είναι πιο κοντά στο λύκο και τα μέσα επόμενα είναι τα Ακίτα. Mm. Οπότε έχουν ένα ένστικτο. Νομίζω... Αν και λίγο που το έχω διαβάσει αυτό, τώρα θα κάνω απλά μια αναφορά, mm-hmm. δεν είμαι σίγουρος ότι είναι 100% έτσι. Mm-hmm. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι ο σκύλος προέρχεται από τον λύκο, μάλλον περισσότερο είχαν κάποιον κοινό πρόγονο. Συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε ναι. σκύλος προέρχεται από τον λύκο, όχι από τον λύκο το σύγχρονο που ξέρουμε τώρα. Σωστά, σωστά. Είχαν κάποιον κοινό πρόγονο και κάποια στιγμή απλά διαχωρίστηκαν ως είδη. Σωστό. Αλλά είναι γενικά, νομίζω ότι και εδώ τώρα, εσύ μπορείς να το να με επιβεβαιώσεις. Mm. Η Άγιακο έχει έρθει πολύ λίγο τώρα στο στούντιο εδώ ναι, πέρα. Και εγκλιματίστηκε ναι, έτσι. Άψογα. Ναι, και νομίζω ότι είναι και χαλαρή γενικά. Mm-hmm. Είναι λίγες οι φορές που βγαίνουν εκτός ορίων. Σαφέστατα, όσο μεγαλώνει το σκυλί, καλό είναι, εγώ πάντα το λέω, το σκυλί μας το βγάζουμε πάντα με λουρί. Ας είναι και άγγελος. Επιβάλλεται και από την νομοθεσία και αν με ρωτάς εμένα είναι σωστό για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm. Δεν ξέρεις από το τι θα φάει, έτσι χωρίς λουρί, σε ένα πάρκο ή σε οποιοδήποτε χώρο, μέχρι και το τι θα παρουσιαστεί μπροστά του. Οπότε δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι είναι για το πώς το θα ρισκάμε. Αντιδράσει mm. ακριβώς. Τουλάχιστον σε σκυλιά όπως είναι τα ακίτα, έτσι. Mm. Τα ακίτα θέλουν να είναι κυριαρχικά, θέλουν να είναι αρχηγοί, είναι γεννημένοι αρχηγοί, δεν ισχύει είναι ότι απλά αυτό, το δηλαδή, θέλουν. Λες, είναι γεννημένοι αρχηγοί. Και, το λέω δηλαδή όσον αφορά ότι είναι χαρακτηριστικό της φυλής. Είναι χαρακτηριστικό της φυλής. Είχα πάντα έτσι μια μικρή αμφιβολία, γενικά για όλες τις ναι. φυλές, όταν mm-hmm. λέω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της φυλής. Αν όντως ισχύει, προφανώς βέβαια ισχύει και... Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό τους είναι αυτό ότι θέλουν να ηγούνται. Mm. Και γιατί το λέω, ακόμα και όταν παίζουν, βγάζουν ότι θέλω να έρθω πρώτος, θέλω mm. να ηγηθώ. Όχι με την κακή έννοια, ακόμα και το ότι παίζουν με τα δόντια τους, mm. μεταξύ τους, και αυτό κάτι δείχνει. Αυτό που λένε, εδώ είναι ο αδερφός της... Είναι λίγο πιο κεφάλας. Ναι, 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 έτσι, γιατί είναι και αρσενικό. Λοιπόν, βλέπετε, βάλε μου μια ανωτελεία. Βέβαια. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, που είναι εκπαιδευτής σκύλων από το ΕΚΕΣ, το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων. Ο Θοδωρής και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων έχουν κάνει πολλές φορές εξαιρετικές δράσεις. Θα μας μιλήσει για άλλη μία που θα κάνουμε τώρα, αλλά αν θέλει, αν έχει τον χρόνο, θα μπορούσε να μας πει λίγο τη γνώμη του για το Ιαπωνέζικο Ακίτα. Θοδωρή, καλησπέρα. Μ' ακούς? Γεια σας. Μ' ακούς? Άκουσες την εισαγωγή μου? Άκουσα. Να υποθέσω ότι έχεις μαζί σου κάποια εκτροφέα Ιαπωνέζικο Ακίτα. Όχι, εκτροφέας δεν είναι. Είναι κηδεμόνας, να το πούμε έτσι. Κηδεμόνας Ιαπωνέζικο Ακίτα. Ωραία. Ναι, ναι. Θα ήθελα τη γνώμη σου ως εκπαιδευτής. Ποια είναι η γνώμη σου για το Ιαπωνέζικο Ακίτα? Η γνώμη λοιπόν για το Ιαπωνέζικο Ακίτα, όπως για όλους τους σκύλους, είναι ότι είναι εξαιρετικός σκύλος, πάρα πολύ καλός. Φτάνει να τον πάρει αυτός ο οποίος μπορεί να τον κρατήσει, που έχει τις προδιαγραφές και μπορεί να κρατήσει ένα τέτοιο σκύλο. Δεν μπορεί να τον πάρει ένας ο οποίος είναι να αποκτήσει ένα Ιαπωνέζικο Ακίτα, ένας εντελώς άπειρος. Δεν μπορεί να τον πάρει κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την τρίχα. Δεν μπορεί να το πάρει κάποιος ο οποίος θέλει ένα μικρό σκυλί που είναι όλα καλές να ανεβάζει πάνω στα κρεβάτια. Πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος όταν θα πάρει το Ιαπωνέζικο Ακίτα, όπως και τα περισσότερα σκυλιά. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του χαρακτήρα. Δεν είναι όλα τα Ιαπωνέζικα Ακίτα σε μια γένα, δεν έχουν το ίδιο χαρακτήρα. Άλλα είναι πιο δυναμικά, άλλα είναι πιο συνεργάσιμα, άλλα είναι πιο ανεξάρτητα, άλλα πιο περήφανα. Η συγκεκριμένη φυλή έχει, ας το πούμε, πιο περήφανα, πιο ανεξάρτητα σκυλιά. Αυτό. Mm. Αυτή λοιπόν, για πες μας τώρα και για την εξαιρετική δράση που, όπως διάβασα, κάνετε σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα, όπως είναι η ενημέρωση και η διαπαιδαγώγηση των νέων παιδιών, των παιδιών που αύριο μεθαύριο θα φέρουν νέα ήθη και έθιμα στην κοινοφιλία. Ωραία λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για μικρά παιδιά ηλικίας του δημοτικού σχολείου, το οποίο το ξεκίνησα και το εφαρμόσαμε σε κάποια
ιδιωτικά και σε κάποια δημόσια, όπως τα δημόσια του Δήμου Ζωγράφου, δημοτικά, όπου αυτό παρουσίαζε διαδραστικά τις υποχρεώσεις και το τι πρέπει να ξέρουν τα πιτσιρίκια πριν να αποκτήσουν ένα σκύλο. Όπου ξεκινάμε από πολύ βασικά πράγματα, ότι πρέπει να τα βορτίζουμε, να πηγαίνουμε στο γιατρό, να τα σεβόμαστε, να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες τους, να ξέρουν ότι ο σκύλος δεν είναι παιχνίδι, πώς θα, άμα δούμε ένα σκυλάκι στον δρόμο, δεν πάμε να το χαϊδέψουμε με το ζόρι, πρέπει να ρωτήσουμε τον ιδιοκτήτη του. Περνάμε στο να μάθουν τα παιδιά τις χρησιμότητες ενός σκύλου. Ένα σκύλος ο οποίος βοηθάει σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, βοηθάει να φυλάει τα πρόβατα. Και παρουσίαση των σκύλων οδηγών Ελλάδος, όπου είναι μαζί μας αυτή την παρουσίαση, όπου δείχνουμε ένα σκυλάκι, το πώς μπορεί να γίνει το μέσο για να μπορεί κάποιος άνθρωπος να κινείται ελεύθερα, ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα ερώτασης, ένας τυφλός, το σκύλο το βοηθάει πάρα πολύ. Μάθαμε μερικά πράγματα για τις φυλές των σκύλων, μάθαμε ότι η εκπαίδευση των σκύλων χρειάζεται όπως χρειαζόμαστε εμείς να πηγαίνουμε σχολείο και μάθαμε ότι άμα βλέπουμε τα αδέσποτα σκυλάκια στον δρόμο, ούτε να τα ταΐζουμε με το ζόρι γιατί μερικά είναι χοντρά και δεν κάνει να ταΐζουμε, ούτε όμως να τα κυνηγάμε και να βάζουμε τις φωνές. Ουσιαστικά προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια κοινοφιλική συνείδηση στα πιτσιρίκια. Αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Η Λένη πώς θα πάει με τα... Ο Λέμη πήρε το όνομα από το Λέμη. Η Λέμη είναι ο σκύλος Ντέμο. Είναι ένα από τα δύο σκυλιά το οποίο παρουσιάζει το πρόγραμμα. Όπου τα πιτσιρίκια έρχονται και το βουρτσίζουν. Βουρτσίζουν τη Λέμη, χαϊδεύουν τη Λέμη, βλέπουν τι κάνουμε τη Λέμη, μαθαίνουν πως θα προσεγγίζουν ένα σκύλο και τα πάει μια χαρά με τα παιδιά, τις χαρές μεγάλες με τα παιδιά. Και έχουμε κι άλλο ένα σκύλο από τους σκύλους οδηγούς. Να πω λοιπόν ότι εμείς το Σάββατο στις 22 του μήνα θα έχουμε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση, η οποία όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στα τηλέφωνα της σχολής, στο Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων και να κλείσουν κάποια θέση για το παιδάκι που πρέπει να είναι σχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας του Δημοτικού, και ότι παράλληλα, ενώ τα παιδιά θα μαθαίνουν γι' αυτά, θα υπάρχει ένας ψυχολόγος, ο οποίος θα μιλάει σε όσους γονείς επιθυμούν για τα ευεργετικά αποτελέσματα της συμβίωσης ενός σκύλου με ένα παιδί. Και αργότερα εμείς τώρα, εκπαιδευτές της σχολής, θα μπορέσουμε να τους πούμε, εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να πάρουν ένα σκύλο, να τους δώσουμε μια κατεύθυνση το τι σκύλο μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με το χρόνο που έχουν, το χώρο, τη διάθεση του παιδιού. Σαν δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αυτούς που έχουν σκύλο και μικρά παιδιά ή για αυτούς που θα θέλουν να πάρουν σκύλο. Το πρόγραμμα πιο πολύ απευθύνει σε αυτούς που δεν έχουν σκύλο, παρά αυτούς με σκύλο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό θα γίνει το Σάββατο 22 του μήνα. Σάββατο 22 του μήνα, το επόμενο Σάββατο μετά το Πάσχα. Ωραία. Και θα είναι πρωί στη σχολή. Πολύ ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε να πάρει. Να μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι. Ό,τι να προσέξουν όλοι οι ιδιοκτήτες των σκύλων τα βεγγαλικά. Να. Και την πρωτοφοβία. Αυτό θα του ρίξουν μια ματιά. Μπορώ να πω ότι στο site της σχολής, στο Amazing Dogs, υπάρχει ένα, ή το ekes.gr, υπάρχει ένα κείμενο το οποίο ενημερώνει και βοηθάει για την πρόληψη. Αλλά αυτό μεγάλη προσοχή, τα σκυλιά μέσα στο σπίτι, μην τα παίρνετε στην ανάσταση, κλειστά τα παράθυρα, λίγο μουσική, τηλεόραση δυνατά και αναμένα τα φώτα για να βλέπουν τις λάμψεις. Αυτή η παρέμβαση που έκανε στο τέλος ήταν η πιο χρήσιμη, γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ χάσει λίγο τις μέρες και δεν σκέφτηκα ότι δεν έχω άλλη εκπομπή. Οπότε ήταν πολύ καλό που αναφερθήκαμε και σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Να είστε καλά, καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια. Όντως, αυτό είναι ένα θέμα. Σωστά. Έτσι, σωστά. Τώρα με το Πάσχα. Εμένα μου έχει συμβεί, να το πω εντάχει, ένα Πάσχα, να ακούω θόρυβο στην πόρτα. Μένω σε ισόγειο. Ναι. Πάω μαζί με τη ζωή, την είχα μέσα εκείνη τη μέρα. Ανοίγουμε τη ζωή, σαν σκύλα μου. Ναι, ανοίγουμε το κατάλαβα. Ανοίγουμε την πόρτα. Και ξαφνικά μπαίνει ένα κοντό, πώς το λένε αυτά τα... Τα touch hood. Λουκάνικο. Όχι το λουκάνικο. Μια ελληνική φυλή, τώρα μου διαφεύγει. Κοκονάκι. Ναι, ένα κοκονάκι. Σαν κοκονάκι. Μπαίνει μέσα, στο διάδρομο και πάει στο δωμάτιο μέσα. Και κρύβεται. Ήταν η μέρα της Ανάστασης και προφανώς από τα μπαμπού μου είχε τρομάξει. Έτσι. Και τον εντόπισα μετά από κάτι μέρες ότι είναι τέλος πάντων σε μια σχετικά κοντινή απόσταση να τον έχουν έξω. Και μπήκε ο κύριος μέσα, σαν να έχει μπει χίλιες φορές. Κύριος. Πήγα κι εγώ,
Μιλάμε, έπρεπε να μας τραβήξει φωτογραφία κάποιος. Πώς ήμασταν με τη ζωή. Ναι. Το κοιτούσαμε και λέμε δεν είναι δυνατόν. Πού πάει. Ναι. Και πήγα απλά, έκλεισα την πόρτα του δωματίου, του άφησα νερό, φαγητό. Δεν έφαγε βέβαια και προφανώς ήταν πολύ στεσσαρισμένος. Και μετά από 2 ώρες, όταν ηρέμησε λίγο η κατάσταση, του άνοιξα. Έφτασε στο σαλόνι, του άνοιξα την πόρτα και βγήκε. Αυτό ήταν. Εντάξει. Ήταν ένα σκύλο φυσικά, ο οποίο είχε τρομάξει από τα δεκαλυτά. Αυτή βέβαια είναι καλή περίπτωση, γιατί έπεσε στα δικά σου χέρια, Θοδωρή. Ναι, γιατί αν έπεφτε σε άλλα χέρια. Ξέρεις. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Εντάξει. Και ήσουν και προφανώς έτσι ήξερες τι να κάνεις και πώς να χειριστείς το σκυλί. Για σκέψου να πάει κάπου που μπορεί να τρομάξει εις διπλούν, εκεί που θα καταλήξει. Τα... Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά ναι, καλό είναι να προσέχουμε αυτές τις μέρες. Σωστά. Όταν. Να προσέχουμε κυρίως οι ιδιοκτήτες που έχουν και τα σκυλιά σε αυλές, μονοκατοικίες, ισόγεια. Εκεί θέλει λίγο μια προσοχή. Δεν πειράζει για λίγο τα σκυλάκια μέσα στο σπίτι. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε τώρα να πούμε, γιατί έχουμε πει πολλά, να πούμε 2 λόγια για την ιστορία του Ιαπωνέζικου ακίτα. Όσο πιο... Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του ακίτα θα μπορούσε κάποιος να την κάνει μυθιστόρημα, που λέω εγώ. Η ράτσα ξεκίνησε από μία πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Τα έχω λίγο σημειωμένα, θα σας πω γιατί είναι πολλά και είναι και ιαπωνικά τα ονόματα και δεν θέλω να κάνω λάθος. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη, μάλλον η μεγαλύτερη από τις 7 ιαπωνικές φυλές τύπου Spitz, το Akita. Δεν θα αναφέρω τις υπόλοιπες, για όποιος θέλει. Είναι πολλές, βέβαια. Πολλές. Και όλες έχουν την κατάληξη λίγο πολύ Ινού. Ναι. Σημαίνει σκύλος προφανώς. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το Ίνου σημαίνει σκύλος. Και Ακίτα είναι η πόλη από την οποία προήλθε. Σωστά. Είναι ουσιαστικά η περιφέρεια, από την πόλη Οντάτε, που είναι του νησιού, του ιαπωνικού νησιού Χονσού. Εκεί λοιπόν ξεκίνησαν αυτά τα σκυλιά να υπάρχουν, εκεί ξεκίνησε να έχουμε αυτό το υπέροχο πλάσμα σήμερα, δεν πρέπει να το απολαμβάνουμε. Τα σκυλιά, όπως είπες, έπαιρναν το όνομά τους είτε από την πόλη καταγωγή τους, όπως είναι Ακίτα Ίνου που λέμε, είτε από τη χρησιμότητά τους, γιατί υπήρχαν τα σκυλιά του κυνηγιού, όπως ήταν τα ματάγκι Ίνου, ή τα σκυλιά για κοινομαχίες. Κουρίγκια, αν το λέω καλά, οι Ιάπωνες θα με συγχωρέσουν, καλά, έτσι. Έτσι. Θα καταλάβει. Και αυτό που είπα, μας το λέγαμε και στην αρχή, έτσι. Ήταν σκυλιά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για κυνήγι μεγάλων θυραμάτων, ακριβώς λόγω του πόσο θαραλέα ήταν. Συνήθως έμπαινε ένα ζευγάρι, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, ακινητοποιούσε το θύραμα μέχρι να έρθει ο κυνηγός και ουσιαστικά να το σκοτώσει. Και είναι αυτό που λέμε, έχουν απαλά σαγόνια. Ξέρουν δηλαδή να κρατάνε το θύραμα χωρίς να το τραυματίζουν. Αυτό είναι κάτι που αν έχεις ένα κοίτα που είναι έτσι... πιο ηγετικό, μπορεί να το παρατηρήσεις. Ποτέ δεν θα φτάσουν στο σημείο, όταν θέλουν να επιβληθούν, παίζουν με τα δόντια τους. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Και παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν σε δαγκώνουν, σε μαγκώνουν, που λέω εγώ. Σε ακινητοποιούν. Σε ακινητοποιούν, ακριβώς. Αυτό που έχει έτσι πολύ σημασία να πούμε, είναι ότι τα ακίτα πλέον θεωρούνται και αρκετά νωρίς, δηλαδή από το 1931 η Ιαπωνία ξεχώρισε τις ράτσες και προσπάθησε να επαναφέρει τη ράτσα. Γιατί υπήρχαν τα Αμερικανικά ακίτα και τα Ιαπωνικά ακίτα. Αυτό ήταν, όλα μαζί ήταν τα ακίτα. Έτσι, αυτή ήταν η λογική, ότι όλα ήταν ακίτα. Μετά υπήρχαν διαχωρισμοί. Φαντάζομαι και στους Ιαπωνέζους, τώρα δεν το ξέρω αυτό βέβαια. Σωστά. Αλλά δεν θα άρεσε και η ιδέα του να πάνε. Όχι. Να βρέψουν τις δάφνες της φυλής οι Αμερικανοί. Η αλήθεια είναι ότι τα σκυλιά αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί γύρω στο 1800 και για κοινομαχίες, γιατί θεωρείται
ένα από τα θεάματα, τα πάρα πολύ έτσι, δημοφιλή. Τότε, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό κιόλας χρησιμοποιήθηκαν τα ακίτα εκεί. Μετά τέλος πάντων άλλαξε λίγο, γιατί υπήρχε κάποια άλλη ράτσα η οποία υπήρχε είναι, μία... Νομίζω. Σωστά, σωστά. Οπότε προτιμήθηκαν αυτά. Τα ακίτα έμειναν λίγο πίσω σε σχέση με τις κοινομαχίες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη έτσι, σημασία να πούμε είναι ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση προσπάθησε να διασώσει και να διατηρήσει το πρωτόγωνο, το Ακίτα που ξέρουμε σήμερα που λέγεται Ακίτα Ίνου. Και το 1927 άρχισε, έκανε κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις. Το 31 ήταν που επίσημα το όνομα Ακίτα ουσιαστικά τη λέει ανακηρύσσει ως εθνικό θησαυρό αυτό το σκυλί. Και το 32 είναι νομίζω που ουσιαστικά γίνεται πολύ γνωστή και η ιστορία του Χάτσικο, το οποίο πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Σκεφτείτε ότι και εμείς σήμερα νομίζω όλοι έχουμε δει λίγο την ταινία. Ναι, δεν υπάρχει. Έτσι, και νομίζω... Σχεδόν εγώ μπορεί να είμαι συγκινηθεί. Και από τις λίγες που δεν την έχω δει ολόκληρη, έχω να πω, για ευνοϊκούς λόγους. Εγώ την έχω δει πραγματικά. Ναι. Βέβαια, εδώ έρχεται και το άλλο, ότι μέσα από τέτοιες ταινίες γίνονται και λίγο μόδα μετά κάποιες συμφωνώ, ναι, κάποια μπορεί στιγμή, κάποιος να πει, α, εγώ θέλω να πάρω ξέρω εγώ, ένα ακίτα γιατί είναι πιστός σκύλος ή γιατί είναι πάρα πολύ καλός και τα λοιπά. Και η πραγματικότητα μερικές φορές να μην ανταποκρίνεται 100% σε αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Σωστά. Εδώ πέρα μπορούμε να πούμε κιόλας γενικά για το πώς εξελίχθηκαν, ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όλη αυτή η προσπάθεια που είχε κάνει η Ιαπωνική κυβέρνηση για τη διατήρηση και τη διαφύλαξη αυτού του σκυλιού, είχαμε και εκεί πάλι πήγε να εξαφανιστεί, διότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά τα δολοφονούσαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί αυτή είναι πραγματικά, όσο και να μην μας αρέσει. Εδώ πέρα δολοφονούσαν ανθρώπους, πόσο μάλλον σκυλιά. Κυρίως για φαγητό και για τη γούνα, και για τη γούνα τους. Μόνο οι γερμανικοί ποιμενικοί επιβίωναν ουσιαστικά και πολλές φορές για να καταφέρουν να τα σώσουν τα... Κάνουν διασταυρώσεις. Σωστά. Κάνουν διασταυρώσεις με γερμανικούς ποιμενικούς ώστε να μπορέσουν να σώσουν τη ράτσα. Οπότε, να μην εξαφανιστούν. Υποθέτω ότι ήταν και πολύ δύσκολο να διατηρήσουν την αρχαίγονη, ας πούμε. Συμφωνώ. Ναι. Ρίζα, μήτρα, δεν ξέρω πώς. Έτσι να το είναι. Πω, έτσι είναι. Της φυλής. Σωστά, σωστά. Μετά είναι αυτό που λέμε ότι μετεξελίχθηκε η φυλή. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε και τα Αμερικανά, για τα οποία, όπως είπες, έχεις κάνει έτσι, εκπομπή ξεχωριστή. Ακριβώς γιατί και η FCI τα αντιμετωπίζει πλέον ως ξεχωριστές ράτσες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πιο ειδικοί που μπορούν να μιλήσουν πολύ, έτσι, με πολλές λεπτομέρειες για όλο αυτό το διαχωρισμό. Σωστά, νομίζω ότι... γενική εικόνα να δώσουμε για την και μπορεί κάποιος να μπει και να διαβάσει πάρα πολλά πράγματα για τα ακίτα και να μάθει. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να πούμε σε δεύτερο επίπεδο τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης που μπορεί να έχει παιδιά και να σκέφτεται να αγοράσω ένα ακίτα. Ένα ακίτα που το παίρνεις κουτάβι είναι ένα εξαιρετικά εύπλαστο πλάσμα. Θέλει κοινωνικοποίηση. Αν έχεις παιδιά θα τα αγαπάει και θα τα προστατεύει όσο τίποτε άλλο. Εννοείται να μην αφήνουμε τα παιδιά να κατομεταχειρίζονται. Εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήνεις... εγώ εκεί που θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι ότι σίγουρα δεν πρέπει να αφήνουμε παιδιά με ενήλικα σκυλιά έτσι κι αλλιώς. Γιατί ο ενήλικος σκύλος έχει τις δικές του συνήθειες και το ακίτα επίσης. Οπότε δεν ξέρουμε σίγουρα πώς θα αντιδράσει. Ο γενικός κανόνας, η γενική συμβουλή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι πάντα με επίβλεψη τα σκυλιά, τα παιδιά πρέπει να είναι κοντά σε σκύλους. Για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο και να είναι έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται επιθετικά προς τα παιδιά. Με τη σωστή καθοδήγηση είναι απόλυτα ασφαλές σκυλί και για τα παιδιά. Τώρα σε σχέση με προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσουν, θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί να έχουν κάποιες δυσπλασίες όπως πολλά ζωάκια. Μεγαλώσουμε. Σωστά, στα ισχύα τους, έτσι λίγο με τα μάτια τους. Είναι αυτό που λέμε, καμιά φορά δακρύζουν λίγο παραπάνω τα ακίτα.
Ίσως αυτό δείχνει και μια ευαισθησία που έχουν. Εγώ τα θεωρώ εξαιρετικά ευαίσθητα πλάσματα τα ακίτα, γιατί καταλαβαίνουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Αναζητάνε το βλέμμα. Ενώ άλλα σκυλιά μπορεί να τα αγχώνει λίγο, τα ακίτα το αναζητούν. Αυτό δείχνει ότι θέλουν να έχουν και επαφή. Θέλουν την ανθρώπινη επαφή. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε, νομίζω ακόμα και σήμερα στην Ιαπωνία, γιατί συνήθως ακίτα είχαν οι οικογένειες που είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι τυχαίο που τα λένε τα σκυλιά των σαμουράι, για άλλο λόγο βέβαια. Αλλά και οι σαμουράι, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, ήταν πάντα της αυτοκρατορικής, ας πούμε, οικογένειας που αναλάμβαναν αυτά τα καθήκοντα. Τέλος πάντων, είχαν από πάνω άρχοντες με πολύ χρήμα. Είναι σημάδι ευημερίας και υγείας. Γι' αυτό και όλος όταν γεννιόταν ένα παιδάκι, ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια, δίνανε ένα μικρό αγαλματίδιο ακίτα. Ακριβώς για να πορευθούν με υγεία στη ζωή τους τα παιδιά. Τώρα, και αυτό ίσως που και τα κάποια... αυτιά του είναι πεσμένα, τώρα είναι επειδή είναι κουτάλι. Λοιπόν, θα το πω αυτό. Γιατί θα δούμε πιο μετά και ένα βίντεο με τον Πούτιν. Ο σκύλος υποτίθεται ότι είναι μεγαλύτερος και πάλι έχει λίγο αυτή την... Θα πω, το χαρακτηριστικό των ακίτα και της ράτσας, έτσι όπως ας πούμε θέλουμε να τη διατηρήσουμε, είναι αυτά τα μάτια έτσι τα κάπως σκιστά, τα ιαπωνέζικα. Τα ιαπωνικά, είναι τα τριγωνικά αυτιά, τα όρθια τριγωνικά αυτιά και είναι και η στριφογυριστή ουρά η οποία ακουμπάει επάνω στη ράχη. Εξαιρετικά φουντωτή. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της φυλής του ιαπωνέζικου ακίτα και με τους τρεις χρωματισμούς. Λευκό, κόκκινο και τιγρέ. Ή μπρίντλ, όπως θέλει ο καθένας το λέει. Αυτά είναι τα βασικά έτσι, χαρακτηριστικά της ράτσας. Τώρα, τα αυτάκια τους ως κουτάδια είναι κάτω. Δεν παραμένουν έτσι. Σιγά σιγά νομίζω ότι μετά τους πρώτους 5, το πολύ 6 μήνες αρχίζουν και σηκώνονται και γίνονται έτσι αυτά τα πολύ ιδιαίτερα τριγωνικά. Εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Σε όσους αρέσουν. Ναι. Εντάξει, εμείς που τώρα θα πω κάτι, εμείς που ξέρουμε έτσι και μας αρέσουν τα ακίτα και οι άνθρωποι που κατεβαίνουν πιθανότατα σε εκθέσεις, πάντα λέμε να βρούμε ένα ακίτα να έχει μικρό αυτή. Έτσι, μικρό και τριγωνικό. Επειδή υποτίθεται ότι αυτό είναι το... Είναι το ιδανικό. Ας πούμε είναι το ιδανικό. Αλλά εντάξει και το λίγο μεγαλύτερο αυτάκι καμιά φορά. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτός που αγαπάει την φυλή, την αγαπάει είτε έχει λίγο μεγαλύτερο αυτάκι είτε λίγο μικρότερο. Έτσι. Λίγο πιο φουντωτή ουρά. Για παράδειγμα υπάρχει το ακίτα που υπάρχει έτσι μια... όχι δυσπλασία, κάτι δεν βγαίνει σωστά, υπάρχει και το μακρύγριχο. By the book, ας πούμε. Σωστά. Επίσης το τρίχωμά τους είναι διπλό. Είναι σαγούνα που λέμε. Έχει υπόστρωμα, μαδάει συνήθως δύο φορές το χρόνο. Αλλάζει τρίχωμα. Πραγματικά είναι κάτι μοναδικό να βλέπεις ένα ακίτα. Με τη ζέστη πώς τα πάνε με την Ελλάδα. Νομίζω ότι η ζέστη είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στα ακίτα. Δεν έχουν μάθει. Εντάξει, αυτά τα σκυλιά αγαπάνε τα χιόνια. Είναι γεννημένα για χιόνια. Δεν τους αρέσει η ζέστη, δεν την αγαπούν καθόλου. Νομίζω και το νερό δεν τους αρέσει πάρα πολύ. Προτιμούν να παίξουν με την άμμο στην παραλία παρά να μπουν στη θάλασσα. Έχουν γατήσια χαρακτηριστικά πάρα. Το πρώτο και βασικότερο είναι πεντακάθαρα σκυλιά. Είναι πεντακάθαρα σκυλιά. Είναι αυτό που λέμε τα γνωστά γατόσκυλα. Κάνουν μπάνιο μόνοι τους. Και δεν είναι απαραίτητο να κάνουν μόνο στον εαυτό τους. Μπορούν να κάνουν και σε όποιον βρουν άλλο. Εμείς το βράδυ έχουμε εφαρμόσει με την Αγιακό, μου κάνει μασάζ στα πόδια με τη γλώσσα. Γλύφη. Παντού. Της λέω, ναι, ανησυχείς, εγώ περνάω πολύ ωραία. σε κάποιους δεν αρέσει. Αλλά νομίζω ότι αν έχεις θέμα με τις τρίχες, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, το λέω, τα σκυλιά αυτά μαδάνε εξαιρετικά πολύ. Οπότε πρέπει να σε. Συνειδητοποιημένος τουλάχιστον ότι για ένα μήνα. Εντάξει, ότι λίγο καθαρίζεις. Πολύ όλα τα σκυλιά μαδάνε. Αν θες να πάρεις ένα ακίτα, θα σωστά. Πρέπει να το λάβεις υπόψη. Σωστά, αυτό πρέπει να το ξέρεις. Και ότι σίγουρα νομίζω ότι είναι από τα σκυλιά που δίνουν. Είναι τρυφερά σκυλιά. Είναι τρυφερά σκυλιά. Απλά δεν είναι τρυφερά με όλους. Ούτε αυτό είναι κακό.
Όχι. Εμείς το απολαμβάνουμε που είμαστε ιδιοκτήτες. Αν το δεις και λίγο εγωιστικά δηλαδή. Ότι... Να πω κάτι. Αλλά από την άλλη είναι καλό να είναι επιφυλακτικό με όποιον δεν ξέρει, γιατί σωστό. Δεν ξέρεις και τις προθέσεις. Απλά επειδή συνήθως λέμε ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά έτσι πιο επιθετικά, σε εισαγωγικά πάντα, με σκυλιά του ιδίου φύλου. Σκεφτείτε ότι όταν κατεβαίνουμε στις εκθέσεις πηγαίνουμε με... Η Άγιακο πηγαίνει με σκυλιά του ιδίου φύλου και διαγωνίζεται. Όχι μόνο και του ιδίου φύλου και του αντίθετου φύλου της ράτσας της. Αλλά το λέω γιατί δεν ισχύει 100% ότι είναι επιθετικά σκυλιά. Είναι το σκυλί, πρέπει να το μάθεις να κοινωνικοποιηθεί διαφορετικά. Ακόμα και ένα μικρούλι να έχεις, άμα σου βγει, άμα το κάνεις επιθετικό, επιθετικό θα είναι. Mm. Κούνησε το καδρό. Λίγο, εντάξει. Του έδωσε μία. Του έδωσε μία. Εντάξει, πάντως το ότι μπήκε ο Νίκος εδώ μέσα και τον κοίταξε βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι, όχι, διαθέσεις. Έχει, ξέρει. Τον καταλαβαίνει. Μπορώ να πω κιόλας ότι εγώ επειδή. Ετοιμάσου να μας δείξεις Πούτιν. Έτσι. Η αλήθεια είναι, εγώ επειδή το σκυλί μου δεν το βγάζει άλλος βόλτα, δεν την έχω αφήσει ποτέ. Όπου πηγαίνουμε ακόμα στις διακοπές, πηγαίνουμε μαζί. Είναι το κλασικό σκυλί που αν το αφήσεις θα κλαίω. Mm. Κλαίει. Ναι. Οπότε κάνει και άλλα πράγματα, βλέπουμε τηλεόραση, αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνη της. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν την έχω μάθει να μένει μόνη της. Μένει μόνη της όσο λείπω στη δουλειά, είναι η συνθήκη που έχουμε κάνει, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε μαζί. Πριν δείξαμε και ήταν μία... Να είναι για όλους, να ήταν για όλους. Ναι, είναι ανεξάρτητο σκυλί, αλλά θέλει την ανθρώπινη παρουσία. Είναι ανθρωποκεντρικό από ό,τι έχω καταλάβει. Εξαιρετικά ανθρωποκεντρικό. Πάντως η μικρή εμπειρία που έχω εγώ με ένα ακίτα που έχει ένας φίλος, πρόκειται για εξαιρετικό σκυλί με τους ανθρώπους. Ακριβώς. Έχει μάθει βέβαια να συναστρέφεται πολλούς. Συμφωνώ. Δεν θα πάει καλά με ζώα. Βέβαια δεν έχει κοινωνικοποιηθεί κιόλας. Εγώ θα σας πω βέβαια ότι η Άγιακο δεν τα πάει καλά όντως, ας πούμε, τα πάει καλά με τα σκυλιά που έχει γνωρίσει από μικρή και τα γνωρίζει. Με σκυλιά που μπορεί να γνωρίζει τώρα, έχει μια επιφυλακτικότητα, μπορεί, εντάξει, θα γαυγίσουμε κιόλας. Εντάξει, επιφυλακτικότητα δεν είναι κακό πράγμα. Όχι, ωστόσο έχω να πω ότι επειδή έχει τύχει... Να μην νιώθεις όμως άνετα να τη λύσεις στο πάρκο, όχι. Παρουσία άλλων σκύλων, εκεί είναι λίγο... Ναι. Όχι, δεν θα την έλυνα και νομίζω ότι δεν είναι υπεύθυνο να λύσω το σκυλί μου στο πάρκο. Εντάξει. Όχι και το συγκεκριμένο σκυλί, εγώ μιλάω και για τη συγκεκριμένη ράτσα. Τη συγκεκριμένη ράτσα δεν θα τη λύσουμε, παιδιά, στο πάρκο. Όχι. Όσο ένα κουτάκι μπορεί να παίξει, αλλά μετά πιστεύω... Και δεν είναι και καθόλου απαιτητική, Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Τι θες, απλά αγάπη, έρχεται, τι? Θέλει... εντάξει. Τώρα θέλω να σε κλείψω. Είμαστε λίγο... Αυτό, τώρα έχει αυτό. Τα χάρτια τα θέλουν όταν τα θέλουν εκείνα. Κλασική γάτα δηλαδή. Ναι, κλασική γάτα. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πάντως η Άγιακο έχει συνυπάρξει και με γάτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ το τελευταίο διάστημα έπεσα σε μία. Όταν είσαι άνθρωπος που αγαπάς τα ζώα, δεν μπορείς να γυρίζεις τα μάτια σου. Θα βοηθήσεις και λίγο. Ναι. Όσο μπορεί ο καθένας, έτσι. Εγώ δεν. Τι θες και πρόσωπο. Θέλει και πρόσωπο, Θοδωρία. Εντάξει, μην τις δώσεις. Εντάξει. Μην τις τα δίνεις όλα, κρατήσου. Αλλά έχεις συνυπάρξει για 6 μήνες με γάτα, ναι. Έχουμε κρατήσει γατάκι και του φίλου μας που έρχεται εδώ πέρα συνέχεια, του Αλέξανδρου του Αλαφραγκή, του εκπαιδευτή του εξαιρετικού. Γιατί κάνει πάρα πολλά ταξίδια και ένα διάστημα είχαμε ένα γατάκι που το κρατούσαμε. Μια χαρά τα πήγαινε η Άγιακο. Βέβαια τους κάνει ένα μπάνιο με μια κλειψιά. Ναι, αυτό εννοείται. Ναι. Μια κλειψιά. Εδώ έκανε εμένα που είμαι και τρία στρέμματα. Έτσι. Το γατάκι δεν θα κάνει. Και κάτι που δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Βγαίνουμε έξω. Η Άγιακο τώρα είναι σε ίστρο. Δεν τη φαίνεται, αλλά είναι. Γι' αυτό ξαπλώνει και κλείνει. Και τα πάει καλά και με άλλα σκυλιά. Απλά εάν τα φέρω μέσα στο σπίτι, σιγά σιγά, δηλαδή όχι να έρθουμε και να πούμε ότι εδώ εμείς είμαστε, τα πάει καλά. Τώρα έχουμε κιόλας που φιλοξενούμε ένα σκυλάκι, ένα pointer εγκαταλειμμένο. Μπορείς να μας πεις και αυτό αφού το... Θα το πω. Είναι ένα σκυλάκι, είναι 5 ετών. Η Κιάρα μας είναι φίλες. Πολύ φίλες. Ναι. Ναι. Και την αγαπάς εσύ. Την αγαπάει, τέτοια της κάνει. Όχι όμως αγάπησε και κάθεται εμένα, η άλλη. Να τη, τώρα τη βλέπουμε. Ναι. Αυτό το εξαιρετικό σκυλί. Έτσι. Το οποίο δυστυχώς παρατήθηκε. Μεγάλο θέμα. Εδώ είναι, ήθελα να δείξω πώς ήταν όταν τη βρήκα. Θοδωρή, γιατί ήταν ένα σκυλί κόκαλα.
Μόνο κόκαλα. Και τώρα είναι αυτό εδώ πέρα το πλάσμα, το οποίο όπως έχετε καταλάβει με ένα ακίτα μέσα στο σπίτι, έχει μάθει να είναι γάτα κι αυτό, παρότι κυνηγόσκυλο. Οπότε τη δίνουμε για υιοθεσία, είναι στηρωμένη, είναι εμβολιασμένη, είναι τσιπαρισμένη, είναι έτοιμη, έχει κάνει όλες τις θεραπείες που χρειαζότανε, γιατί ένα σκυλί τόσο καιρό στον δρόμο είχε και τα προβλήματά του. Αλλά νομίζω ότι όποιος την έχει πραγματικά, είναι ένα σκυλί που όταν το ακουμπάς δεν κουνιέται. Δεν κουνιέται. Και νομίζω ότι θα ήταν ιδανική περίπτωση για ανθρώπους που έχουν παιδάκια, αγαπάνε τα ζώα, δεν κάνει ζημιές, είναι πολύ καλό ζώο. Οπότε αν κάποιος έτσι και... Αν μας βλέπει κάποιος, αν μας βλέπει κάποιος και σκέφτεται να πάρει ένα σκυλάκι, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει μαζί μου και να το δούμε. Αποκλείονται, το λέω από τώρα, κυνηγοί. Έτσι. Και συγκεκριμένοι άνθρωποι που δεν τα αγαπάνε, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί έχω πέσει και σε τέτοιες περιπτώσεις συγκεκριμένων έτσι, ομάδων. Μόνο όποιος αγαπάει λοιπόν τα σκυλάκια και του αρέσει η φυλή και θέλει να δεν κάνει. Δεν είναι για μεταπόληση το σκυλί, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ναι, δεν τη χαρίζω για να την πουλήσει κάποιος μετά, επειδή είναι καθαρό εμή, πόιντερίνα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις και με και θα δώσουμε, συμβόλαιο υιοθεσίας. Και θα δώσουμε και ένα μήνα τροφή να έχει. Έτσι, έχει κάνει για φέτος το εμβόλιο, οπότε σίγουρα θα έχουν ένα έξοδο λιγότερο. Ωραία. Πάντως είναι θετικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που αναλαμβάνουν. Εντάξει, έστω νομίζω γιατί ότι είναι δύσκολο, έτσι. Ναι, εντάξει. Είναι δύσκολο, δεν είναι πολύ εύκολο. Γιατί ωραία είναι να λέμε πράγματα κτλ. Αλλά όταν φτάνει στο διατάφτα, είναι δύσκολο να όχι να μόνο κάνεις αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτά τα σκυλάκια πρέπει να τα μάθουν όλα από την αρχή. Ακόμα και την ανάγκη τους, που λέω εγώ. Οπότε και εκεί μπαίνουν και άλλα. Αν το δικό σου παρασυρθεί κτλ. Αλλά έχουμε καλό. Καλό δάσκαλο. Καλό δάσκαλο εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Βλαδίμηρο Πούτιν, ο οποίος έχει αποκτήσει ένα σκύλο που. Όπως φάνηκε, δεν ακολούθησε πιστά το πρωτόκολλο όταν ο Πούτιν συναντήθηκε με Ιαπωνέζους δημοσιογράφους. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, να που τα κοίτα γαυγίζουν, μπορούν να γαυγίσουν. Ναι, μπορούν. Τέλος πάντων, να πούμε, από όσο γνωρίζω, ότι ο συγκεκριμένος σκύλος λέγεται Γιούμε, αν σωστά, το λέω σωστά, στα Ιαπωνικά, και δόθηκε στον Βλαδίμηρο Πούτιν, στον Ρώσο Πρόεδρο, για την προσφορά της Ρωσίας στο σεισμό και στο τσουνάμι που έγινε το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, για την προσφορά του λοιπόν, πήρε αυτό το σκύλο και
Έκανε και μια μίνι επίδειξη στους Ιαπωνέζους. Σωστά. Ωραία επίδειξη. Δημοσιογράφους. Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά. Εντάξει, όπως λέω εγώ, δεν είναι που φταίει ο ιδιοκτήτης πολλές φορές. Έχει προσωπικότητα ο σκύλος. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε τώρα. Τι δεν έχουμε πει. Μια και φτάνουμε προς το τέλος. Είπαμε για τις σχέσεις του με τα παιδιά. Ναι, είπαμε για τις σχέσεις του με τα παιδιά. Με τα κατοικίδια. Σωστά. Ιατρικά θέματα έκανες επίσης. Ιατρικά θέματα αναφορά. Είπανε. Νομίζω ότι και από θέμα καθαριότητας είναι πολύ ok. Νομίζω το είπαμε και αυτό. Το μάθημα να προσέξετε όσοι θέλετε να πάρετε ένα άκητα. Να μην ότι... εντυπωσιάζεστε μόνο από την εμφάνιση. Και μπορώ να πω και κάτι ακόμα. Είναι εξαιρετικά σκυλιά για μέσα στο σπίτι. Τι θέλω να πω. Δεν θα σας φάνε παπούτσια, δεν θα σας φάνε επιπλά. Γιατί καλώς ή κακώς όταν έχεις ένα κουτάβι, όλα αυτά μπορούν να συμβούν. Δεν είναι τέτοιου είδους. Είναι πιο σοβαρά τα κουτάβια. Είναι πιο σοβαρά κουτάβια. Είναι σαν μωρά. Εγώ αυτό λέω. Είναι σαν μωρά. Έχεις ένα μωρό το οποίο κοιμάται, κάνει την ανάγκη του και τρώει. Αυτό κάνει. Και θέλει χάδια. Όσο περισσότερο του δίνεις χάδι, τόσο πιο ήρεμο είναι. Αλλά ακούει. Θέλει δηλαδή εκπαίδευση. Την εκπαίδευση ο κάθε ένας μπορεί να την ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία με το ακίτα. Ακόμα και το κουτάβι ακίτα σε ακούει, καταλαβαίνει. Το λέω είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ούτως ή άλλως, το έχουμε πει και εδώ στην εκπαίδευση. Μικρές λεξούλες. Δεν πρέπει να περιμένουμε πια να πάει ο σκύλος μας 6 μηνών και άμα για να αρχίσουμε την νομίζω εκπαίδευση. Νομίζω ότι έχεις χάσει το παιχνίδι με το ακίτα, ειδικά εάν το αφήσεις. Το ακίτα νομίζω είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή, με το που θα του δείξεις 2-3 πράγματα, όλοι οι εκπαιδευτές, αν τους δείξουν 2-3 πράγματα ή και το αφεντικό όσο μπορεί. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, λένε ότι είναι από τα ζώα και έχουν δίκιο σε αυτό, που δεν δέχονται, θέλουν να τα σέβεσαι. Και είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι η κλασική μέθοδος που μπορεί κάποιος να πει θα τους πάσω τον τζαμπουκά του σκύλου. Της βίας δηλαδή, όχι, θα το χάσεις. Όχι, απλά θα διαφορήσει το σκυλί πλήρως. Θέλει υποθέτω να το χειριστείς. Μπορεί να γίνει και επιθετικό έτσι. Σωστά. Διολοπίθανο. Νομίζω ότι πρέπει να το χειριστείς σωστά και να πεις ότι πραγματικά έχεις έναν άνθρωπο που θα σε ακούσει με επιχειρήματα που λέω εγώ. Έτσι. Επιχειρήμα είναι πάντα η τροφή. Έτσι. Επιχειρηματολογείς. Δεν ασκούμε βία σε κανένα σκύλο. Όχι, όχι. Έτσι. Αυτό είναι το ειδικά σίγουρο. Σε ένα κοίτα ή σε κυριαρχικές φυλές. Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αστερίσκο. Λοιπόν, πάμε να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Θα λέγαμε και για το χάτσικο, αλλά θα έρθει η Αναστασία εντάξει, να μας τα πει. Ούτως ή άλλως κάναμε σωστά, μια σωστά. Φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάναμε μια αρκετά πλήρη παρουσίαση της ελπίζω φυλής. Ότι σίγουρα ότι αν κάποιοι θέλουν να καταφύγουν σε αυτή τη ράτσα, νομίζω ότι σίγουρα όλοι θα πούνε ότι είχαν ένα φύλλο, όχι ένα σκύλο. Ήταν η καλύτερη κουβέντα για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα εμείς πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε το τρέιλερ λοιπόν. Όλοι το έχετε δει, αλλά πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Του Χάτσικο για να, στην ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ είναι η ευρωπαϊκή, να το πω, η αμερικανική εκδοχή. Γιατί από ό,τι γνωρίζω είχε γυριστεί και η ιαπωνική σωστά ταινία. Σωστά. Έτσι. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, να υποδεχθούμε την Αναστασία για να μας πει τα δικά της. Hachiko was my grandfather Wilson's dog. Everyone called Hachi a mystery dog because they never really knew where he came from. And that's where their story began. Hey, little buddy, you lost? One chance encounter. He was at the train station. I just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning I'm going to find out exactly where he belongs. Became. Dad, I love him. A miraculous story. Does he have anemia? Yes, he does. Temporary guess. Go ahead. Go ahead. No. The ball. He's lost it. Sorry. The dog's already been taken. Whoa! Gotta go to work. So go ahead. Going home. What are you doing here? Been here all day? No. You just showed up 2 minutes ago. It's amazing. Every day. Hachi! Hey, Hachi! You don't have to wait anymore. He's not coming back. Based on a true story.
One dog's loyalty. Hey, Hachi. Inspired a town. Is that the dog that I've been hearing so much about? To discover friendship can last forever. Every day, come, same time, same place. It sounds like it can make a good story. Starring Richard Gere. Academy Award nominee Joan Allen, Eric Avari, and Jason Alexander. When I hear about my grandfather and Hachi, I feel like I know him. They taught me the meaning of loyalty. That you should never forget anyone that you've loved. Hachi, a dog's tale based on a true story. And that's why Hachi will forever be my hero. Λοιπόν, Αναστασία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε να πούμε καταρχάς για το Χάτσικο, είδαμε και το τρέιλερ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό να την προτείνω αυτή την ταινία, αλλά είναι πολύ mainstream ταινία και είπα να την αφήσουμε λίγο. Mm. Γιατί ποιος δεν έχει δει το Χάτσικο, και όσοι την έχετε δει να τη δείτε. Θα πούμε όμως κάποια πράγματα έτσι για την υπόθεση και κάποια πολλά χαρτομάντιλα μαζί και τα λοιπά. Ναι, εννοείται πολλά χαρτομάντιλα γιατί είναι πραγματικά 85 λεπτά μέσα στη συγκίνηση, ειδικά οι τελευταίες σκηνές. Να πούμε ότι εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα Ακίτα Ίνου και ένα Σίμπα Ίνου και από ό,τι μου είπε η Πάμελα, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε πριν. Νομίζω ότι στα γυρίσματα όταν ήταν κουτάβι ο Χάτσικο. Αυτό εδώ που βλέπουμε στο τόνος μας είναι Σίμπα. Ένα Σίμπα Ίνου. Mm-hmm. Ναι, για το λόγο του ότι προφανώς μπορούσε να εκτελέσει καλύτερα τα διάφορα. Ακριβώς, σε εντολές. Η ταινία λοιπόν του 2009 είναι 85 λεπτά όπως είπαμε. Παίζει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο αγαπημένος μας ηθοποιός, τον βλέπουμε και στις οθόνες μας, και η Τζοάν Άλεν. Να πούμε κάποια πράγματα για την υπόθεση. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι λοιπόν ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος κάποια στιγμή στο σταθμό του τρένου βρίσκει ένα κουτάβι Ακίτα, το Χάτσικο. Αποφασίζει να τον πάρει στο σπίτι, όχι να τον υιοθετήσει στην αρχή, να τον πάρει για να βρει κάποιον ιδιοκτήτη ή τον ιδιοκτήτη του τέλος πάντων. Δεν τα καταφέρνει, δεν βρίσκει κάποιον για να τον υιοθετήσει και τελικά τον κρατάει στο σπίτι του. Και βλέπουμε ότι αναπτύσσεται μεταξύ τους μια πολύ τρυφερή σχέση. Κάθε μέρα, αφού πηγαίνει ο καθηγητής στην σχολή, στο πανεπιστήμιο για να διδάξει, ο Χάτσικο πηγαίνει και τον περιμένει, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, τον περιμένει στο σταθμό του τρένου για να γυρίσει. Ώσπου κάποια στιγμή, εντάξει, δεν θα πούμε πολλά για την υπόθεση τώρα, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν γυρνάει ο καθηγητής. Και παραμένει ο Χάτσικο να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου στο ίδιο σημείο για 9 ολόκληρα χρόνια. Mm. Να πούμε ότι, ότι βασίζεται σε πραγματική ιστορία και έτσι κάποια πραγματικά γεγονότα λοιπόν από τον αληθινό Χάτσικο. Καταρχάς ήταν λευκός Ακίτα και όχι αυτό το χρώμα που βλέπουμε στην ταινία. Αυτός ακριβώς. Το άγαλμα που βλέπουμε δίπλα είναι το άγαλμα των Μπρούτζινα που φτιάξαν στο σταθμό του τρένου στη στάση όπου περίμενε το αφεντικό του ο Χάτσικο. Και να πούμε ότι όταν το φτιάξαν ζούσε ακόμα ο Χάτσικο, οπότε πήγε στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Είναι γεννημένος ο πραγματικός Χάτσικος στις 10-11 Νοεμβρίου το 1923 στην πόλη Οντάντε της Ιαπωνίας. Και να σας πω ότι Χάτσικο σημαίνει ο 8ος ευίωνας πρίγκιπας. Φοράνομα δηλαδή που σημαίνει ότι είναι αυτός που φέρνει καλή τύχη. Mm-hmm. Οπότε έχει και το όνομά του έτσι κάποια σημασία. Εφού πήγαινε 9 χρόνια. Δεν έφερε και πολύ καλή τύχη πάντως στο. Δεν έφερε στον καθηγητή. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Έφερε όμως εμάς που βλέπουμε την ιστορία και συγκινούμαστε κάθε φορά. Τον Χάτσικο τον ανακάλυψε, τον βρήκε ένας μαθητής του καθηγητή, του πραγματικού καθηγητή, ο οποίος λεγόταν Ουένο. Τον βρήκε κάποια στιγμή να περιμένει στο σταθμό τον καθηγητή του, το αφεντικό του. Και αποφάσισε να κάνει μια εργασία για αυτό το πράγμα, για τα Χάτσικο, γενικότερα για όλες τις φυλές που είπατε και εσείς πριν, για τις 7 Ιαπωνικές φυλές τύπου Speech. Οπότε μέσα στην εργασία έγινε ζωντανός θρύλος ο Χάτσικο πλέον και έγινε και σύμβολο, όπως γράφουμε και από κάτω, παντοτινής αφοσίωσης. Και να πούμε ότι οι Ιάπωνες έχουν μια μεγάλη λατρεία στο Χάτσικο και όταν πέθανε τελικά ο σκύλος. Εδώ οι απόψεις διήθανται. Άλλοι λένε ότι είναι θαμμένος δίπλα στο αφεντικό του, άλλοι λένε ότι έχει βαλσαμωθεί σε μουσείο του Τόκιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί τα μισά άρθρα που διάβασα υποστήριζαν τη μια από τις άλλα μισά την εντάξει, άλλη. Δεν έχει και σημασία. Αλλά στο τελευταίο αντίο είχε πάει πολύ μεγάλο πλήθος από Ιάπωνες για να τον αποχαιρετήσουν. Mm. Αυτά λοιπόν έτσι κάποια πράγματα. Α, και κάτι πάρα πολύ ωραίο που το συζητήσαμε και πριν. Είναι ότι ο Χάτσικο, ο πραγματικός που ήταν στην ταινία. Ήτανε ένας από τα 30 καθαρό αίμα Ακίτα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Γιατί όπως είπατε και πριν, δεν υπήρχαν πολλά καθαρό αίμα Ακίτα μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Έφυγε. Θα σας πω ακριβώς, πέθανε το 35, 8 Μαρτίου το 35. Οπότε από το 23 μέχρι το 35. 15. Μεγάλος. Όχι 15, 12. Πόσο, 23. Από το 23 μέχρι το 35. Ναι, 12, σωστά. Λοιπόν, 12 χρόνια. Εντάξει, δεν πέθανε πολύ μεγάλο. Νορμάλ ηλικία, νορμάλ. Νορμάλ. Αλλά πέθανε στεναχωρημένο. Δυστυχώς, 9 χρόνια ήταν στεναχωρημένο. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα. Φεύγουμε λίγο από τα αγαπημένα μας Ακίτα.
Θα πούμε έτσι τρεις ειδήσεις τελευταία στιγμή, τελευταία εβδομάδα. Θα σου πω κάτι που εμένα με εντυπωσίασε. Δεν ξέρω αν το διάβασε, αν το άκουσε. Μια να δω τι σε εντυπωσίασε. Λοιπόν, την Κυριακή γιατί λοιπόν. Αυτά που σε εντυπωσιάζουν δεν με εντυπωσιάζουν. Ωραία, θα σου πω. Την Κυριακή λοιπόν τράκαρε ταξί στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στην Οδό Αμαλίας, με μία άμαξα με δύο άλογα. Τώρα, το 2017, ενέτε λοιπόν 2017, τράκαρε ταξί με τα δύο άλογα. Το κατάφεραν. Το ένα άλογο τραυματίστηκε, να πούμε, πολύ, σε μεγάλο βαθμό, αλλά ευτυχώς πήγε το ΕΚΑΒ αμέσως και όλοι οι αρμόδιοι το βοήθησαν, σταμάτησαν την αιμορραγία του που ήταν απειλητική και τελικά είναι καλά, το έχουν σώσει. Μπράβο. Σε εντυπωσίασα. Τα κατάφερα. Αρκετά, όντως. Ωραία, πάμε τώρα να σε εντυπωσιάσω ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις το πάρκο της Φεράρι. Το γνωρίζεις, στη Βαρκελόνη. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρκο της Φεράρι το οποίο έχει το πιο γρήγορο roller coaster. Το πιο γρήγορο τρενάκι, το βλέπω. Το κάνει σκυλός. Λοιπόν, έχουν πάει λοιπόν αυτοί οι δύο φίλοι σε αυτό το τρενάκι, αδέρφια δεν ξέρω τι είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Και όπως βλέπουμε, εκεί που έχει επιταχύνει το τρενάκι και παίζουν και το απολαμβάνουν, ξαφνικά ένα περιστέρι τρακάρει με το πρόσωπο του ενός. Θα το δούμε και σε slow motion, σε λιγάκι, το βλέπετε. Το περιστέρι από ό,τι διάβασα είναι καλά. Το μόνο που έπαθε ο κύριος εδώ πέρα είναι ότι απλά κρατζωνίστηκε λίγο με τα νύχια του πουλιού. Είναι αυτό που λέμε πιάνει πουλιά στον αέρα. Με το επικίνδυνο περιστέρι, κανονικά. Κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν, ειδικά στο slow motion είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό τώρα να βλέπεις το περιστέρι πάνω σου. Και μια έτσι δυσάρεστη είδηση, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Στη Φλόρινα λοιπόν, τη Μεγάλη Δευτέρα, προχθές, βρέθηκε μια νεκρή αρκούδα. Να πούμε ότι σύμφωνα με την επιτόπια εξέταση που έγινε από την κτηνιατρική υπηρεσία Φλόρινας και την ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου, έφαγε δηλητηριασμένο δόλωμα. Ακόμα δεν είναι σίγουρο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η έρευνα, συνεχίζονται όμως οι εξετάσεις. Και δυστυχώς να πούμε ότι αυτή η μέθοδος είναι πολύ συχνή, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα έτσι ώστε να εξοντώσουν ζώα που θεωρούνται, λέει, επικίνδυνα. Δυστυχώς δεν γλιτώνει κανένας. Το κακό είναι ότι μέσα. Όχι το κακό, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ μέσα ζώα που διάβασα ότι θεωρούνται επικίνδυνα, γιατί το ψάξα και αυτό, είναι και ακόμα και τα δέσποτα σκυλιά. Και λέει ότι ακόμα και αυτά θεωρούνται για κάποιους ανθρώπους επιβλαβή και γι' αυτό το λόγο τα εξοντώνω. Εντάξει, τι να πούμε, τα λόγια είναι περιττά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ό,τι και να πεις, τα δηλητηριασμένα δολώματα και οι φόλες θα έπρεπε να απαγορεύονται και πιθανότατα απαγορεύονται ακόμα και για τέτοια χρήση. Δηλαδή είναι δολοφονική. Όποιος τα χρησιμοποιεί είναι εγκληματίας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα συνεχίζουμε. Θέλω να σας δείξω κάποια βίντεο, τα οποία και αυτά μου έκαναν εντύπωση. Εσένα μπορεί να με εντυπωσιάσουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα τα δείξω στον κόσμο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί να θέλεις κάτι πάρα πολύ, αλλά από περηφάνεια και μόνο να μην το δείχνεις. Σου έχει συμβεί? Μπορεί, ξέρω εγώ. Θες να δούμε τώρα ένα σκυλάκι αξιολάτρευτο που ήθελε πραγματικά να φάει το παγωτό που έτρωγε ο ιδιοκτήτης του. Το λιγουρευόταν, το κοιτούσε και τον ιδιοκτήτη με στα μάτια, κοιτούσε το παγωτό, αλλά τελικά όσο και να κοιτούσαν, τόσο υπερήφανο που δεν το ζητούσε από το αφεντικό. Και μόλι το ζητούσε το αφεντικό, κοίτα για την άλλη. Για πάμε να το δούμε. Δεν ξέρουμε αν έφαγε παγωτό. Δεν ξέρουμε αν έφαγε τελικά παγωτό, αλλά πάλι καλά που δεν έφαγε παγωτό, γιατί με το επόμενο βίντεο θα δούμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι κατάλληλα για όλους και πρέπει να είμαστε έτσι λίγο προσεκτικοί, να δούμε τις πλάνες στις οθόνες μας, γιατί ένα φίδι στη Βραζιλία έφαγε σκατζόχυρο, ακανθόχυρο για την ακρίβεια, και του έπεσε λιγάκι βαρύ. Όπως βλέπετε στα πλάνα, έχουν βγει τα αγκάθια του σε όλο το σώμα του φιδιού. Ναι, κοίταξε, μάλλον επειδή είναι. Αυτό είναι βόας ή κάτι τέτοιο, πίθωνας, είναι σφιχτήρας. Πιο πιθανό είναι ότι προσπάθησε να τυλίξει τον σκατζόχυρο για να το πνίξει και γέμισε αγκάθια, ναι. Τόση παραπληροφόρηση πια. Όχι, απλά οι περισσότεροι που κάνουν ρεπορτάζ σε αυτό
σκέφτονται κάτι και το γράφουν. Πάντως, εγώ διάβασα ότι η κατάληξη λέει του φιδιού δεν ήταν καλή. Οπότε μήπως προφανώς, εντάξει, εκτός αν κάποιος το περιέθαψε, αλλά εκεί που το έπαθε. Πολύ εγώ εντάξει, θα μου πεις τώρα βέβαια δεν ξέρεις και οι άνθρωποι που τράβηξαν το βίντεο αν μπορούσαν να το σώσουν. Αλλά από το να τραβάς βίντεο, μήπως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι να το βοηθήσουν, έτσι ώστε να το βοηθήσουν. Πάντως, το πιθανότερο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, είναι αυτό. Ότι πήγε να τυλίξει το σκατζόχυρο για να τον πνίξει, γιατί έτσι είναι σφιχτήρες, δεν είναι. Δηλητηριώδητα φίδια. Αυτά δεν σκοτώνουν με το δηλητήριο, σκοτώνουν με τη σύσφυξη και είχε μισή αγκάθια. Και μετά ήταν έχει... αργά. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήταν καλό για το φίδι. Και κλείνουμε με άλλη μια πραγματική ιστορία, αφού είπαμε για το Χάτσικο. Λοιπόν, θα σε πάω στο Σταλόνε, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει διαβάσει έτσι λίγο την ιστορία του. Είχε ένα σκύλο, θα το δούμε και στις φωτογραφίες εδώ. Είχε ένα σκύλο λοιπόν, ο οποίος ήταν ο πιο έμπιστος φίλος του. Αλλά δυστυχώς ο Σταλόνε λοιπόν, Θοδωρή, πριν γίνει. Δεν έχω, είπα να μην αναφέρω την ράτσα, γιατί ξέρεις, γίνονται και λάθη, οπότε θα ακολουθήσω τη δική σου άποψη. Είχε λοιπόν αυτό το σκύλο, το Μπούτκους, ο πιο πιστός σου φίλος, αλλά ο Σταλόνε λοιπόν πριν γίνει γνωστός, ήταν άστεγος και ήταν άστεγος μαζί με το σκύλο του. Αποφάσισε λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν είχε να φάνε, δεν είχε να φάει ούτε καν ο ίδιος, δεν είχε καν να ταΐσει το σκύλο του, να τον πουλήσει, τον έδεσε κάποια στιγμή στο δρόμο για να τον δώσει για υιοθεσία. Τον έδεσε λοιπόν, τον πουλούσε $100 και τελικά βρέθηκε ένας άνθρωπος διοθετήσει για μόλις 40 με 50 δολάρια. Δεν είναι ακριβές το ποσό που έχουμε, εντάξει δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Τον πουλάει λοιπόν το σκύλο και μετά από λίγο κάνει καριέρα ο Σταλόνε με το Ρόκι. Νομίζω κάνει καριέρα ο σκύλος. Κάνει και ο σκύλος, θα τα πω τώρα. Κάνει καριέρα λοιπόν ο Σταλόνε με το Ρόκι, έχει γράψει όπως ξέρετε το Ρόκι, του δίνουν τρελά λεφτά για αυτή την ταινία. Και αποφασίζει να βρει το σκύλο του, να βρει τον ιδιοκτήτη και να πάρει πίσω το φίλο του. Βρίσκει τελικά τον ιδιοκτήτη και ξοδεύει για όλη αυτή την αναζήτηση και για να πάρει πίσω το σκύλο του $15,000. Και αφού ξοδεύει $15,000, ο ιδιοκτήτης του λέει ότι φιλαράκι Σταλόνε, δεν είμαστε όμως εντάξει έτσι, πρέπει να με βάλεις να παίξω και στην ταινία σου. Και αν έχετε δει το Ρόκι, μια σκηνή που τέλος πάντων λέει ο Σταλόνε σε έναν εκεί που γίνεται ο αγώνας, ότι του λέει αυτός ένας από τους θεατές, κέρδισες. Του λέει Σταλόνε, δεν βλέπεις κουφός, είσαι τυφλός. Και λέει αυτός, όχι κοντός είμαι. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου, αυτός που υιοθέτησε το σκύλο. Α, δεν το ξέρω αυτό, ωραίο. Και ναι, και μέσα στην ταινία και σε άλλες ταινίες που έχει παίξει ο Σταλόνε υπάρχει ο σκύλος, παίζει και αυτός, οπότε έγινε και ο σκύλος πρωταγωνιστής. Αυτά λοιπόν, αυτή η πραγματική ιστορία από μένα για το Σταλόνε που και αυτή μου άρεσε και είπα να σας τη μοιραστώ μαζί σας. Και είναι ωραίο ότι παρότι έγινε πλούσιος δεν πήγε να πάρει ένα άλλο σκυλάκι, αλλά αναζήτησε το σκύλο που. Και για $15,000 που. Εντάξει, ακόμα όσο και λεφτά και να έχει, είναι πολλά λεφτά. Ωραίο το μήνυμα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε από μένα, ναι. Να ευχηθούμε στον κόσμο καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να περάσουν καλά, να προσέξετε όλα όσα είπαμε. Καταρχήν να οδηγείτε χωρίς να έχετε πιει, να οδηγείτε φορώντας τη ζώνη σας, να προσέχετε τα ζωάκια τώρα με τα βεγγαλικά και όλα αυτά, να μην τα αφήσετε έξω, να μην αφήσετε το σκύλο σας έξω. Κάτι άλλο. Καλή Ανάσταση να πούμε, να με χαίρεστε, γιατί δεν το έχει πει καμιά εκπομπή αυτό και θα το πω εγώ σε να συγχαιρόμαστε, Αναστασία. Θα λέμε τώρα τα χρόνια πολλά. Έτσι. Γιατί. Και θα πούμε μετά το Πάσχα. Έτσι. Καλά να είμαστε, καλά να είστε, να περάσετε τέλεια μαζί με τα αγαπημένα σας ζωάκια. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλό Πάσχα λοιπόν. Καλή Ανάσταση.